centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Σάκη, καλημέρα. Καλημέρα, Χρυσομά. Μπορούμε να πούμε καλημέρα για τον όμιλο μας. Καταλαβαίνω ότι για έναν άνθρωπο με τον οποίο δουλέψατε για πάρα πολλά χρόνια μαζί. Σχεδόν 25 χρόνια. Σχεδόν 25 χρόνια. Σχεδόν 25 χρόνια, πραγματικά. Ήταν σοκαριστικό και για σας πολύ περισσότερο, γιατί με αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Αλλά να πω, ο ιός χτύπησε και εδώ. Δυστυχώς έγινε και αυτό το πράγμα. Το ζήσαμε και αυτό. Λοιπόν, εσείς πού τον ζήσατε, που συνεργαστήκατε, που ήσασταν ασταμάτητα στις δουλειές του και στις επιχειρήσεις του τόσα χρόνια, για πάνω από 2,5 δεκαετίες, τι σημαίνει το όνομα Μπόρις Μπουζένιδης για την Καστοριά? Γιατί ξέρεις ότι το όνομα αυτό προκάλεσε πολλές φορές σεισμούς στην Καστοριά, έτσι και αλλιώς. Νομίζω ότι ήταν ένα ισχυρό κεφάλαιο για την Καστοριά και σίγουρα θα φανεί η απώλειά του, ας πούμε. Βέβαια, η ζωή συνεχίζεται. Ναι. Θέλω να συμπληρώσω αυτό που είπε ο Σάκης, ο φίλος μου, ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν οι επιχειρήσεις. Γιατί υπάρχει ανησυχία για τη συνέχεια των επιχειρήσεων από τον Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχουν άξιοι συνεχιστές. Είναι ο γιος του, είναι η κόρη του, είναι η γαμπρή του. Υπάρχει. Άρα θα υπάρξει συνέχεια στις επιχειρήσεις. Ναι, υπάρχει συνέχεια. Απλά δεν θα είναι στο ύφος και στη δυναμική του Μουζενίδη. Πιστεύω να είναι καλύτερη. Θέλω να πιστεύω ότι είναι καλύτερη. Θα δείξει, θα γίνουν κάποιες αλλαγές σίγουρα. Αλλά οι επιχειρήσεις δεν σταματάνε, δεν κλείνουν έτσι οι επιχειρήσεις μεγάλες. Άρα λοιπόν αυτό σας έχουν πει από την εταιρεία, ότι θα συνεχίσουμε κανονικά. Εννοείται. Γιατί υπάρχει και ο φόβος των δικών σας θέσεων, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι θέμα θέσεων δικών μας, απλά θέλω να καθησυχάσω και τους Καστοριανούς, να τους πω ότι συνεχίζεται το έργο και το όραμα του Μπόρις Μπουζένιδη. Εσείς εργαζόμενοι, πώς παρακολουθούσατε όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες, όσο τουλάχιστον ήταν πολύ ενεργά στην Καστοριά ο Μπόρις, με την ιδέα που είχε, με το πακέτο κτλ. Πώς βλέπατε όλη αυτή τη συζήτηση που γινόταν εδώ? Κοίταξε, Χρήστο, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, αλλά όσον αφορά τα πακέτα και τα τέτοια, θα πρέπει να βλέπουμε από και τις δύο πλευρές την εικόνα. Ναι. Δηλαδή το νόμισμα πρέπει να το βλέπουμε από και τις δύο τις μεριές. Ναι. Όλα αυτά τα πακέτα που βγαίνανε και το τέτοιο ήταν καθαρά. Ο Ρώσος ερχόταν σχεδόν δωρεάν στην Καστοριά. Και το μεγαλύτερο μέρος των πακέτων, ας το πούμε έτσι, άμα θέλουμε να το πούμε έτσι, κάλυπτε τα έξοδά τους, την τροφή τους, τη μεταφορά τους, τα πάντα. Με την υποχρέωση αγοράς της Γούνας, βέβαια, έτσι. Ακριβώς, εντάξει. Γι' αυτό ήταν και η υποχρέωση της αγοράς της Γούνας. Ναι. Ήταν μια ιδέα πολύ απλή στην εφαρμογή της, για την οποία ο κύριος Τσούκας είπε ότι ο Μπόρις εκμεταλλεύτηκε την Καστοριά. Η Καστοριά δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τον Μπόρις. Οι επιχειρήσεις πήγανε σε έναν άκρατο ανταγωνισμό. Εγώ θα το πω αλλιώς. Ο Μπόρις ο Μουζενίδης ήταν ένα εργαλείο για την Καστοριά. Το οποίο η Καστοριά δεν εκμεταλλεύτηκε. Ακριβώς. Ναι, γιατί η λέξη ήταν ένα εργαλείο. Υπάρχει όμως και η καλή της έννοια, έτσι. Ήταν ένα εργαλείο marketing και επιχειρηματικότητας της Καστοριάς. Να το πω έτσι. Τι άποψη είχε για την Καστοριά πραγματικά? Γιατί ακούσαμε και το Σάκη νωρίτερα. Μας είπε για διαφημιστική προβολή της Καστοριάς που έκανε έτσι κι αλλιώς και για τις δικές του επιχειρήσεις. Ναι, ναι. Δηλαδή την Καστοριά πώς την ανακάλυψε, πώς ήρθε εδώ και τι αισθήματα είχε για την Καστοριά? Την αγαπούσε πάρα πολύ την Καστοριά. Ήταν ο φάρος του και σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σαν ιδέα. Από εδώ ξεκίνησε δηλαδή. Από εδώ μπορώ να πω ότι ξεκίνησε το μεγάλο κομμάτι. Όχι, από εδώ ξεκίνησε σίγουρα. Ναι. Γιατί πριν την Καστοριά εδώ είναι ουσιαστικά ένας αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας. Από το 1995 και μετά δούλεψε με την Καστοριά. Δούλεψε με την Καστοριά. Για πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια κάποια στιγμή έφτιαξε και το δικό του κέντρο στην Χαλκιδική και εκεί υπήρξαν πάλι συζητήσεις στην Καστοριά πάρα πολλές. Ναι, το κέντρο που είχε γίνει έγινε καθαρά για το ναι. Ότι αυτό που είπε και ο Σάκης, ας πούμε, ότι δεν ήθελαν πλέον οι Ρώσοι να χάνουν χρόνο από το τουριστικό τους κομμάτι. Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, άρα λοιπόν συνεχίζεται, παραμένετε σε εταιρείες. Οι Καστοριώνιοι Γουναράδες θα συνεχίσουν προφανώς να συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις, Μουζενίδη. Διατηρούν τεσάκι όλες οι επιχειρήσεις, έτσι. Όλες οι επιχειρήσεις, ναι, ναι, ναι. Κλείνει τίποτα, δεν συγχωνεύεται τίποτα. Καμία, όχι. Ούτε συνεχίζεται. Κάτι θα πουληθεί. Όχι, όχι. Ο όμιλος επιχειρήσεων. Παραμένει συμφερόν τον Μουζενίδη. Παραμένει συμφερόν τον Μουζενίδη, ναι. Ωραία. Και συνεχίζει το έργο του και το όραμά του. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε σαν εκπρόσωπο των εργαζομένων, γιατί δουλέψατε και άνθρωποι από την Καστοριά και συνεχίζετε και να δουλεύετε. Έτσι. Και δουλεύουμε, ναι. Και δουλεύουμε. Να το πούμε και αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Να είσαι καλά, Χρήστο. Καλημέρα. Σάκης Γκάφας, λοιπόν, εκπρόσωπος των επιχειρήσεων Μουζενίδη στην Καστοριά. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.